για τα τόσα χρόνια που στηρίζατε την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής, η οποία πιστεύω ότι κατ' επέκταση στηρίζατε την προσπάθεια που γινόταν από τον Δήμο για να καλυτερεύσει τις συνθήκες και τις λειτουργίες του, αλλά και την απόδοσή του σε έργα και σε δράσεις και σε πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι η σημερινή μέρα είναι περισσότερο συμβολική, γιατί ο δεσμός που μας συνδέει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι μακροχρόνιος και είναι και ένας δεσμός αίματος, αφού και η δική μου ιδιότητα ξεκινάει μέσα από τον χώρο τον δικό σας ως δημοσιογράφος και ως εκδότης. Θα ήθελα να σας πω ότι όλα αυτά τα χρόνια καταβάλαμε μια προσπάθεια σημαντική, καταβάλαμε μια προσπάθεια που ξεπέρασε τον εαυτό μας, ξεπέρασε τις δυνατότητες που είχε ο Δήμος, αλλά με τη συλλογικότητα που επιδείξαμε καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μας, νομίζω ότι πετύχαμε πολλά. Ο στόχος για επανεκκίνηση του Δήμου Μαρονίας Απών σε μεγάλο βαθμό επιτεύχθη. Η επανεκκίνηση έγινε πράξη και έχουμε την δυνατότητα να λέμε ότι κάναμε πολλά για αυτόν τον Δήμο. Δεν θα σταθώ σε απολογισμούς. Τους απολογισμούς θα τους κρίνουν οι πολίτες, θα τους κρίνει η ιστορία, θα τους κρίνουν οι συνθημότες μας. Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι ήταν μια δύσκολη θητεία. Αντιμετωπίσαμε με επιτυχία την υγειονομική κρίση και πολλές αντιξιότητες οι οποίες προήρθαν από τις πυρκαγιές, από τις πλημμύρες και από τα άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα. Δείξαμε ότι μπορούμε και θέλουμε και έχουμε τη δυνατότητα. Οι συμπολίτες μας αποφάσισαν διαφορετικά. Αυτό άλλωστε είναι και το νόημα της δημοκρατίας, το να έχουν τον γύρο λόγο και να αποφασίζουν οι δημότες. Φεύγοντας και κλείνοντας τη θητεία μου αυτή, θα ήθελα να πω ότι αφήνουμε στο Δήμο Μαρονίας Απών μια σπουδαία παρακαταθήκη έργων. Μια παρακαταθήκη έργων που, όπως λέγαμε, είναι περίπου στα 15 εκατομμύρια ευρώ και κατά την άποψή μας έχει σημασία αυτά τα έργα, τα οποία άλλα είναι σε εξέλιξη, άλλα είναι σε δημοπράτηση, άλλα είναι σε επίπεδο συμβάσεων, να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν. Θα είναι μια μεγάλη ανάσα για τον τόπο, θα είναι μια πνοή σημαντική για την ανάπτυξη και φυσικά θα είναι μια κληρονομιά η οποία θα μετακυλιστεί στους δημότες και θα είναι σημαντική για την καθημερινότητά τους και για τη ζωή τους. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή αναφορά σε αυτά τα έργα που είναι σε εξέλιξη. Είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού, περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ, 1,600. Αυτό το έργο είναι σημαντικό γιατί θα βοηθήσει στο να εξοικονομηθούν και χρήματα για την και λόγω της ενεργειακής κρίσης που είναι πολύτιμα στο Δήμο. Είναι η κατασκευή του εξωτερικού δικτύου σύνδρευσης των Σαπών. Αυτό το έργο θα λύσει τα προβλήματα, αυτό δουλεύεται και σήμερα αυτή τη στιγμή. Θα λύσει πολλά προβλήματα υδροδότησης των γύρω οικισμών. Ο εξοπλισμός των χώρων αναπτυσχής στο Δεντράκι γίνεται ένα πολύ ωραίο έργο που με τη λειτουργία και του ξενοδοχείου και του εκεί του κέντρου Δεντράκι δίνει μια συνολική αξία στον τόπο, στον χώρο. Είναι
η κατασκευή του βιολογικού καθαρισμούντος απών, σας τα λέω με μια χρονική σειρά, με βάση τις δημοπρασίες και όχι με βάση το μέγεθος του έργου. Βιολογικός σταθμός είναι το εργοστάσιο επεξεργασίας λιμάτων στο Αρσάγιο 2200 και αυτό θα ολοκληρωθεί. Είναι η προμήθεια των μηχανημάτων έργων από το Φιλόδημος, είναι η επισκευή των σχολικών μονάδων της Δημοτικής Ενότητας Μαρόνιας, το έργο είναι σε εξέλιξη, τα σχολεία εκεί ήδη συντηρούνται. Οι συνδέσεις του βιολογικού καθαρισμού στις ΣΑΠΕΣ, ήταν ένας βιολογικός ο οποίος είχε μόνο μια κεντρική σωλήνα, δεν είχε ούτε το εργοστάσιο ούτε τις συνδέσεις, τώρα θα γίνουν δωρεάν για τους δημότες και οι συνδέσεις. Είναι το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης των αντιλιοστασίων, μεγάλο έργο, θα δώσει άλλη όθηση στη λειτουργία όλων των αντιλιοστασίων του Δήμου, είναι από το Τρίτσι 4,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και θα εξοικονομηθεί μεγάλα ποσά από την κατανάλωση ενέργειας. Η προσαρμογή των παιδικών σταθμών, σήμερα υπογράψαμε τη σύμβαση, προσαρμόζεται και ο παιδικός των Σαμπών και της Ξυλαγανής, ώστε να μην κλείσουν αυτοί οι παιδικοί σταθμοί στις προδιαγραφές του Υπουργείου. Τα γήπεδα Σαμπών Ξυλαγανής, τα οποία δημοπρατηθήκαν περίπου 600.000 ευρώ, περιμένουμε την ολοκλήρωση του ελέγχου από το ελεγκτικό συνέδριο και προχωράμε στη σύμβαση. Αντιπλημμυρική θωράκιση είναι σε εξέλιξη, Βένα, Βάκος, Αμπάραντα, Ίσαγος, Μαρόνια και άλλοι οικισμοί, το έργο είναι σε εξέλιξη. Η επισκευή του συνεδριακού κέντρου και αυτό το έργο σημαντικό, γιατί αποτελεί μια μεγάλη υποδομή για το Δήμο Μαρονιάς Σαμπών, 190.000 ευρώ. Τα έργα αναβάθμισης και ολοκλήρωσης των χώρων από το Πράσινο Ταμείο που αφορούν το πάρκο των Σαπών, το σχολείο της Ξυλαγανής, το πάρκο της Αρίσβης, το Δημοτικό Σχολείο Ξυλαγανής και το χώρο αναψυχής στην Αλκιώνα, είναι ένα σημαντικό έργο και αυτό. Η επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων Δημοτικής Ενότητας Σαπών υπογράφεται σε λίγες μέρες και εδώ η σύμβαση. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό Αρσακίου, είναι ο βιολογικός του Αρσακίου, 1 εκατομμύριο περίπου ευρώ, από τα έργα τα οποία είχαμε εξαγγείλει και θα γίνει και αυτό πράξη. Καταφύγιο Αδέσποτων, το κοινοκομείο, το δεύτερο κοινοκομείο της του νομού μας, σημαντικό έργο γι' αυτό. Νομίζω το φαινόμενο, ένα έργο για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, δημοπρατήθηκε, υπεγράφει η σύμβαση και έχουμε ένα μεγάλο έργο και αυτό εμβληματικό, στο οποίο συμμετέχουμε ως εταίροι, είναι η μελέτη για το σπήλαιο της Μαρόνιας, 750.000 ευρώ, μαζί με την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού. Υπογράψαμε την προγραμματική πριν λίγες μέρες με την κυρία Μενδώνη και τον κύριο Μέτιο. Νέο έργο για τα πάρκα, 10 παιδικές χαρές ακόμα σε 10 χωριά του Δήμου όπου είχαν μείνει και 2 έργα, ένα έργο στην ουσία για υποένταξη, είναι το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού, ένα πολύ σημαντικό έργο, 400.000 ευρώ περίπου, το οποίο είναι υποένταξη, αυτό που ασκήσουμε και νομίζω ότι θα ενταχθεί, γιατί θα βοηθήσει πάρα πολύ το Δήμο μας στη σύγχρονη εποχή, όχι μόνο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες, αλλά και στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Εκτός από αυτά τα έργα, τα οποία είναι εξασφαλισμένα από πλευράς μας, είχε γίνει μια συνεργασία με την Περιφέρεια. Έχουμε και εκεί ένα πακέτο έργο περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που προτείναμε. Πιστεύουμε η νέα και η νέα Περιφερειακή Αρχή να συμφωνήσει και να τα εγκρίνει. Αφορούν οδοποιίες, αφορούν ιδρεύσεις, αφορούν αποχετεύσεις,
αφορούν αντιπλημμυρικά, αφορούν και άλλα στα γήπεδα, που αν και αυτά τελικά εγκριθούν και ολοκληρωθούν, θα είναι ένα πολύ μεγάλο πακέτο, περίπου στα 17 εκατομμύρια έργο. Αυτό σημαίνει ότι η νέα Δημοτική Αρχή έχει το περιθώριο να υλοποιεί έργα για τα επόμενα 2 χρόνια, τα οποία είναι εξασφαλισμένα, δημοπρατημένα, και εκτός από ένα που είναι υπό ένταξη, όλα τα άλλα εγκεκριμένα. Κάτι που θα της δώσει ένα χρονικό περιθώριο 2 ετών τουλάχιστον για να βρει το δικό της βηματισμό, να βρει άλλους πόρους, να κάνει άλλα προγράμματα και να ολοκληρωθεί ένα έργο σημαντικό για την περιοχή μας, για το Δήμο μας και για τους συνδημότες μας. Άρα, το δικό μου μήνυμα, η δική μου, θα έλεγα, μία από τις τελευταίες μου προσπάθειες είναι να πω ότι κοιτάζουμε μπροστά, κοιτάζουμε το μέλλον, μας ενδιαφέρει ο Δήμος, μας ενδιαφέρουν οι συνδημότες μας, μας ενδιαφέρει το καλό του τόπου, μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη του τόπου, και γι' αυτό αφήνουμε όλα αυτά που αφήνουμε, γι' αυτό δουλέψαμε όπως δουλέψαμε, γι' αυτό θα δουλέψουμε και από εκεί που ταχθήκαμε όπως πρέπει να δουλέψουμε, γιατί θέλουμε ο Δήμος Μαρουλιάς Απών πραγματικά να πάει μπροστά και οι δημότες του να ευημερούν. Γνωριζόμαστε με όλους. Γνωρίζετε ότι εγώ είμαι 30 χρόνια στην αυτοδιοίκηση, ενεργός. Okay. Και όλα αυτά τα 30 χρόνια υπηρέτησα από διάφορες θέσεις. Και από θέσεις διοίκησης και από θέσεις αντιπολίτευσης. Εννοείται ότι θα δουλέψουμε ως αντιπολίτευση, θα δουλέψουμε με τον τρόπο που πρέπει να δουλέψουμε, δηλαδή δημιουργικά, παραγωγικά και επικοδομητικά. Ό,τι θετικό υπάρχει θα το επικροτούμε και θα το στηρίζουμε, και ό,τι κατά την άποψή μας είναι αρνητικό, εννοείται ότι θα το κατακρίνουμε και θα προσπαθούμε να το αποτρέψουμε. Άρα λοιπόν αγωνιζόμαστε μέσα από τα έδρανα της αντιπολίτευσης, και εγώ και οι συνεργάτες μου, για αυτό που αγωνιστήκαμε και τα προηγούμενα χρόνια μέσα από τα έδρανα, μέσα από τα γραφεία της διοίκησης. Σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας τώρα, εγώ πιστεύω ότι κακώς κλείνει και εμάς, θα έπρεπε τουλάχιστον μία δημοτική επιχείρηση σε κάθε Δήμο να παραμείνει. Εντάξει, βλέπουμε ότι το Υπουργείο θέλει να βάλει μία τάξη σε αυτή την πολυδιάσπαση των επιχειρήσεων. Εννοείται ότι εκεί που υπήρχαν 4, 5 και 6 πιθανόν έπρεπε να συρρυκνωθούν. Αλλά και μία επιχείρηση, ένα Δήμο, νομίζω ότι δεν θα ήταν κάτι αρνητικό. Σε ό,τι αφορά τώρα τα σφαγεία, μπορώ να σας πω με υπερηφάνεια και χαρά ότι με τους συνεργάτες μου και με τον πρόεδρο της ΚΕΜΑΣ, τον κύριο Μυρζά, και με το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο και τους άλλους αντιδημάρχους και τα στελέχη, κατορθώσαμε τα σφαγεία 4,5 χρόνια να είναι ανοιχτά. Τα παραλάβαμε κλειστά. Υπέφεραν οι κτηνοτρόφοι, ταλαιπωρούντανε οι κτηνοτρόφοι, έχανε η τοπική οικονομία, τα ανοίξαμε, παραμένουν ανοιχτά και εξασφαλίστηκε η άδεια λειτουργίας τους και για έναν ακόμη χρόνο. Άρα θα μπούμε με ανοιχτά σφαγεία, και σύμφωνα και με τα προηγούμενα παραδείγματα προηγούμενων ετών, θα πρέπει να λειτουργήσουν και θα λειτουργήσουν μέσα από τον Δήμο. Πάντως, είναι μια παρακαταθήκη σημαντική και αυτή των σφαγείων που αφήνουμε, και σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν πρέπει να κλείσουν τα σφαγεία στο Δήμο Μαρουλιάς Απών, τα σφαγεία των Σαπών. Είναι ένας κύκλος εργασιών, είναι ένα χώρος, ένας φορέας που εξασφαλίζει τους κτηνοτρόφους, βοηθά στον ανταγωνισμό, βοηθά τους κλοπόλες και την τοπική οικονομία και τοπική αγορά. Στα σφαγεία δόθηκε μεγάλη μάχη, δεν κλείσαν ούτε μία μέρα και δεν πρέπει να κλείσουν ούτε μία μέρα. Καλή πορεία να έχουν και εμείς και η επόμενη διοίκηση, να είμαστε γεροί, να φυγούμε υγεία, και αν έρθει το πλήρωμα του χρόνου και υπάρχουν λόγοι, θα το εξετάσουμε ανάλογα με τις τότε συνθήκες. Πάντως τώρα
αντιπολίτευση, επικοδομητική στήριξη των όσων κάναμε και θεματοφύλακες σε αυτά που αφήνουμε.